κάθε χρόνο το μυαλό και η ψυχή των προσφύγων που ξεριζώθηκαν από τα σπίτια τους εκείνο το μαύρο Αύγουστο του 1974 πάει πίσω. Ανάμεσά τους οι λαπιθιώτες που είδαν το όμορφα μέρη τους να περνούν σε ξένα χέρια. Τα κουρσάρικα καράβια των κατακτητών άραξαν στα νυχτά της Κερινιώτικης θάλασσας. Ήταν θέμα χρόνου μετά την Κερίνια να βάψουν με αίμα τα χώματα της Λαπίθου και του Καραβά. Στο βιβλίο του Λάπιθος Καραβάς, Διαπυρός και Σιδήρου, ο Νεοπτόλεμος Κότσαβας περιγράφει τα γεγονότα της κατάληψης των δύο κομοπόλεων όπως τα έζησε και όπως τα άκουσε. Κύριε Κότσαπα, έχω στα χέρια μου το βιβλίο σας «Λάπιθος Καραβάς, Διαπυρός και Σιδήρου, Τουρκική Σχολή, Ιούλιος-Αύγουστος 1974». Ένα βιβλίο στο οποίο περιγράφεται με τρόπο συγκλονιστικό, παραστατικό, τα γεγονότα που οδήγησαν στη πτώση τελικά και κατάληψη της Λαπίθου και του Καραβά. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Για την κατάληψη της Λαπίθου και του Καραβά, χρονικά μιλούμε για τις 8-6 Αυγούστου, 6-8 το 1974. Η εισβολή ξεκίνησε από τις 20 Ιουλίου. Όταν τα τουρκικά στρατεύματα βγήκαν στο παραλιακό μέτωπο του 5 Μιλή, που είναι ο χώρος του Καραβά στα όρια του Δήμου Καραβά και του Αγίου Γεωργίου της Κερινιάς, οι Τούρκοι από το Σαββάτο το πρωί που βγήκαν στο παραλιακό μέτωπο και έκαναν το προγεφύρωμα τους, μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι διοχέτευαν συνέχεια στρατεύματα για να δημιουργήσουν μια ισχύ πυρός, μια δύναμη πυρός, την οποία πρώτος του στόχος δεν ήταν ο Καραβάς και Λαπίθος, πρώτος του στόχος ο Καραβάς ήταν τα νότα τους. Δευτέρα μεσημέρι συγκέντρωσαν μια αρκετά ισχυρή δύναμη πυρός, ήταν γύρω από ό,τι έχουν υπολογιστεί εκ των υστέρων, ήταν γύρω στις 5 με 6.000 στρατιώτες. Πλήρως εξοπλισμένοι και τα άρματα μάχης που κάλυπταν ήταν περίπου 35 με 40 μέχρι σε εκείνη την ώρα. Αργότερα η εισβολή δεν είχε σταματήσει ποτέ. Η εισβολή συνεχιζόταν και συνεχιζόταν για μέρες και για αρκετές εβδομάδες. Όταν τη Δευτέρα το μεσημέρι κατάφεραν και είχαν έτοιμη την ισχύ πυρός, ξεκίνησα για την Κερίνια, μέσω Αγίου Γεωργίου, μέσα στη στενή λωρίδα μεταξύ βουνού και θάλασσας, κυρίως του κυρίου δρόμου και της θάλασσας, παράλληλα με τον δρόμο, όπου συνέτριψαν τις δικές μας δυνάμεις, οι οποίες ήταν ελάχιστες, η αντίσταση ήταν πενιχρή και δυστυχώς η οργάνωση, δεν μπορούμε να πούμε για οργάνωση, μάλλον από διοργάνωση μπορούμε να πούμε, διότι ήδη είχαν αποδιοργανωθεί τα τμήματα, τα σώματα που έπρεπε να ήταν στη θέση του στα σημεία εκείνα, 250 άναμα με ζυγού, 33 μοίρα καταδρομού, 182 μοίρα πυροβολικού, 190 μοίρα πυροβολικού του Ισαχυροπίετου. Τα τμήματα, τα σώματα αυτά έπρεπε να ήταν ταγμένα στη θέση του για να αντιμετωπίσουν. Αυτοί δυστυχώς δεν φταίνουν οι άνθρωποι, η ίδια η Χούντα, η ίδια η αξιωματική του ΙΕΦ είχαν δημιουργήσει την αποδυνάμωση, φρόντισαν και του αποδυνάμωσαν και έτσι άνοιξε ο δρόμο. Ελεύθερα οι Τούρκοι, με μικρή αντίσταση που αντιμετώπισαν, νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας, 22 Ιουλίου, μπήκαν στην Κερίνια. Μπήκαν, ξεπέρασαν από το κέντρο της Κερίνιας και ανέβηκαν, κανηφόρησαν προς την περιοχή του Μπογαζού, Τσίγκλος είναι, ονομάζεται η περιοχή που είναι ο δρόμος, και μέχρι την επόμενη Τρίτη το πρωί είχαν εξουδετερώσει όλες τις δυνάμεις και είχαν συνενωθεί με τις χερσαίες δυνάμεις τις οποίες βρήκαν στο Κιόνελι, ήταν η έδρα της Τουρδίκ, Αγίρτα, Κιόνελι, ήταν οι αερομεταφερόμενες δυνάμεις που ήταν και αυτές παράλληλα με την εισβολή που γινόταν από θαλάσσεις. Όμως οι αερομεταφερόμενες δυνάμεις όλες διοχετεύοντας την περιοχή του τουρκοκυπριακού θύλακα του Κιόνελι. Μετά τη συνένωση, ουσιαστικά η πρώτη φάση, η πρώτη δύσκολη φάση για τους Τούρκους είχε ήδη επιτύχει σε ποσοστό μέχρι και κοντά το 100%. Και μετά την πτώση της Κερίνιας δεν είχε σταματήσει η εισβολή. Είπαμε ότι βγάλαμε ένα αλφα αριθμό και έφεραν και με τα αεροπλάνα. Την επόμενη είχε πολλαπλάσια στέρεση. Την μεθεπομένη και το καθεξής και τα άρματα και τα πάντα. Όλα ό,τι χρειάζονταν. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό που περνούσε, οι Τούρκοι το
αυξάνεται συνέχεια η δύναμη. Ο Μπότη ουσιαστικά μας λέτε ότι ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, να το πούμε έτσι, η πτώση τελικά του Καραβάγια της Λαπίθου, αφού δεν υπήρχαν και αντιστάσεις. Αντιστάσεις υπήρξαν ύστερα από άλλες δυνάμεις, οι οποίες εγκατέφθασαν στην περιοχή, ενερχόμενες από την πλευρά του Μόρφου, και οι δυνάμεις οι οποίες ανασυγκροτήθηκαν στη μια μιλιά. Για τη δεύτερη εισβολή είναι γνωστά πλέον τα τμήματα, αλλά τα τμήματα ήταν κουτσουρεμένα πλέον και είχαν τα προβλήματα τους και τις ελλείψεις τους, τις αδυναμίες τους. Τώρα όταν οι Τούρκοι ξεκαθάρισαν τις 23-24 του Ιούλη την κατάσταση, είχαν δημιουργήσει αυτήν την κατάληψη της Κυρίνιας και ελέγχαν πλήρως την περιοχή, εφάρμοσαν τα σχέδια τους, τα οποία κατάληξαν μέχρι το δεύτερο γύρο. Τα σχέδια τους ήταν ξεκάθαρα να πάρουν και τον Καραβάν και την Λαπίθο σε κάποιο στάδιο και μετά να πάρουν τα σπίνα μόχος και να πάρουν αυτό το 30-35-40% που είχαν προδιαγράψει. Πήρε σειρά η Λαπίθο και ο Καραβάς. Όμως, όπως ήταν τα πράγματα με την Λαπίθο και τον Καραβάν, ήταν πολύ δύσκολο να στρέψουν τις δυνάμεις προς την πυκνοκατοικημένη περιοχή του Καραβά, διότι ήταν και δεν τροφιδευμένες οι περιοχές οι κάτω και ήταν, μάλλον χρησιμοποίησαν μια νέα τακτική να καταλάβουν με τα δάχτυλα. Ήδη είχαν στα χέρια τους τον Άγιο Λαρίο από την επομένη της επιχείρησης των μετατροπίων, της 22, είχαν και τον Άγιο Λαρίο και τον Κουτσάκα στη διάθεσή τους. Οπότε άρχισε μια επιχείρηση να καταλάβουν από τον Άγιο Λαρίο να καταλάβουν τον πενταδάχτυλο, με στόχο να εγκλωβίσουν τον Καραβάν και την Λαπίθο. Γι' αυτό τους έπαιρνε κάποιες μέρες και κινούντας σιγά σιγά και σταδιακά. 25, 26, 27 του μήνα και το καθεξής προχωρούσαν. Βρήκαν αντίσταση στον πενταδάχτυλο από μονάδες οι οποίες είχαν σταλεί από το ΓΕΦ. Αλλά δυστυχώς ήταν υπέρμετρες οι δυνάμεις, οι δικές τους που χρησιμοποίησαν. Αρκεί να καταλάβετε ότι επί του πενταδακτήλου είχαν ανεβάσει αρμάτα μάχης. Το σχέδιο ήταν να κατεβούν από τη Βασίλεια. Έφτασαν μέχρι το τέλος Ιουλίου να κατεβούν από τη Βασίλεια, να κάνουν κύκλο του πενταδακτήλου και να παγιδεύσουν τις μονάδες που είχαν ήδη σταλεί για να κάνουν, δημιουργήσουν αντίσταση για τον Καραβάν και στην Λαπίθο. Στις 2 Αυγουστού έγινε η μεγάλη προσπάθεια των Τούρκων να παγιδεύσουν τη Λαπίθο και τον Καραβάν από τη Βασιλεία, όπως είπαμε. Προσέκρουσαν πάνω στην αντίσταση που δημιουργήσαν στο ακραίο δυτικό μέρος του πενταδακτήλου εξού, και όταν όσοι χρησιμοποιούν σήμερα τον δρόμο του πενταδακτήλου και εκεί στην περιοχή του Κόρνου της Κρεμιώτισσας που υπάρχουν τα εγκαταλειμμένα άρματα τα τουρκικά, εκεί ήταν το σημείο το οποίο τους απέτρεψε στις 2 Αυγούστου να παγιδεύσουν. Ήταν τουρκικά άρματα τα οποία έπεσαν πάνω σε νάρκες δικές μας, στις οποίες είχε τοποθετηθεί το 70 μηχανικό, και μετά εγκατέλειψαν το σχέδιο τους και το επανέλαβαν στις ξημερώματα της 6 Αυγούστου. Ξημερώματα της 6 Αυγούστου, στις 5 Αυγούστου το βράδυ, είχαν καταφέρει να στρέψουν τις δυνάμεις τους από την πλευρά του Καραβά, να μπουν στα πρώτα ανατολικά σπίτια της κοινότητας του Δήμου Καραβά. Είχαν καταλάβει κάποια σημεία και στην περιοχή. Είχε αναλάβει διοικητής των τουρκικών στρατευμάτων ο Φαζίτ Πολάτ. Ήταν ο στρατηγός, υποστρατηγός, ο οποίος ήταν διοικητής 28ης ημεραρχίας που βγήκε στο 5 μήνες τις πρώτες μέρες, αλλά είχε αναλάβει μετά ως διοικητής μαζί με την 31η ημεραρχία, οι οποίες και σήμερα, αυτές οι δύο ημεραρχίες υπάρχουν μέχρι σήμερα. Η μία ετρέχει στην Άσο, η άλλη ετρέχει στο Γιώργιος ακόμα, με τους ίδιους αριθμούς ημεραρχείων. Και μετά από το μεταδάκτυλο χρησιμοποίησαν ισχυρότερα αρκετές δυνάμεις, οι οποίες από διάφορα σώματα στην περιοχή του Καραβά είχαν φέρει και άρματα μάχης και δημιούργησαν μια ετοιμοπόλεμη δύναμη, η οποία έβαλε στόχο την Λαπίθο και τον Καραβά να την κατακάψουν και να περάσουν απέναντι να την καταλάβουν. Από τον Καραβά θα κινούνταν προς την κατεύθυνση της κατοικημένης περιοχής, από τον πενταδάκτυλο έβαλε στόχο να κατέβουν από πάνω προς τα κάτω. Έτσι και έγινε, είχε γεμίσει ο πενταδάκτυλος. Γύρω στις 14.000 στρατιώτες ήταν υπό τη διοίκηση του στρατηγού Πολάτ. Και ξεκίνησαν ξημερώματα της 6 Αυγούστου, ημέρα του Σωτήρος,
και ξεκίνησα μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση χωρίς να υπολογίζουν ούτε κόστος, ούτε τα δικά τους, ούτε τις δικές τους διαπηρώσεις και συνήθως κατέκαψαν την περιοχή. Έριχναν χιλιάδες βλήματα όλμων, έριχναν από τις πανενορίες που μπήκαν σιγά σιγά στην Λάπηθον, έλεγχαν άνετα και τον καραβάν και την Λάπηθον. Είχαμε τη διείσδυση των αρμάτων από μέσα στην κατοικημένη περιοχή του Καραβά και φτάσαμε οι υπερασπιστές της Λαπίθου να, με τα μεγάλη δυσκολία να καταφέρουν σιγά σιγά να πιστοχωρήσουν και να φτάσουν στο κέντρο της Λαπίθου. Στο όλο σκηνικό στην πλευρά της δική μας είχε γίνει πολλά λάθη από ό,τι φαίνεται εκ των υστέρων. Σαν τους στρατιώτες αυτούς οι οποίοι περίπου σε ένα σύνολο ανέρχονται γύρω στους 400 άτομα υπερασπιστές της Λαπίθου, βλέπουμε ότι δεν είχαν επιτελική διοίκηση. Αυτή η τετραγωγή ήταν από πολλές και διάφορες μονάδες. Επιτελική διοίκηση δεν υπήρξε. Δεν είχε το γεύτη δηλαδή, να συντονίσει. Και είχαμε και ένα σωρό προβλήματα από ό,τι φαίνεται εκ των υστέρων. Όταν ήρθε το 256, είχε δει γίνει ο Κωνσταντινίδη. Για τα δύο κρίσιμα 24 ώρα παθαίνει νευρικό κλονισμό. Ο άνθρωπος αποχωρά, αντικαθίσταται την τελευταία στιγμή από τον Ζαγορίτη, τον συνταγματάρχη. Ο Ζαγορίτη μέχρι ότου αντιληφθεί τι γίνεται εκεί, να καταλάβει, να προσπαθήσει να συντονίσει, να κάνει, έρχεται διαταγή από το ΓΕΦ. Μα είναι παράλογα πράγματα αυτά. Ένα διοικητή του λόγου του 256, τον Νίκο του Μανουσέλη, τον μεταθέτω. Δηλαδή, εν ώρα μάχη, εν ώρα δηλαδή έναρξη τη μάχη, μεταθέτει τον διοικητή του λόγου, ο οποίο ανέλαβε το κεφαλόφρυσο τη Λαπίθου και να πάει προ τον κοινόδρομο. Μαζί παράλληλα με την Ελντίκ. Φέρνουν μετά τον Ευτύχιον τα Σαλάτα να τον αντικαταστήσει. Είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τι να σα πω, δεν τα χωρίζουν στο ανθρώπου δηλαδή, εκτό αν το σχέδιο, το πρωτοτικό σχέδιο, δεν συνέχιζε. Πέραν των λαθών, όλων αυτών που μα περιγράφεται, οι κάτοικοι τη Λαπίθου και του Καραβά, πώ βίωσαν αυτή την επιχείρηση των Τούρκων? Επειδή υπήρχε μια απειλητική διάθεση των Τούρκων και ήταν φανερά και η πίεση ήταν μέρα με τη μέρα να πολλαπλασιάζεται εδώ, ο πλειονότητα των κατοίκων, ειδικά του Καραβά, είχαν φύγει νωρίτερα διότι δέχτησαν και προηγουμένω την πίεση μέσα στην κατοικημένη του περιοχή. Οι πλήστοι των χιλιάδες κατοικοί είχαν φύγει. Είχαν μείνει μικρός αριθμός, περιορισμένος αριθμός. Και όταν έγινε πλάκωσε αυτή η καταστροφή και η μάχη, μαζί με τους εγκλωβισμένους στρατιώτες είχαν εγκλωβιστεί στη Λάπηθο ένας αριθμός γύρω στα 300 άτομα και γύρω στα 70-80 άτομα στον Καραβά. Μέχρι το απόγευμα της έκτης είχα ξεκαθαρίσει τα πάντα. Δυστυχώς οι υπερασπιστές της Λαπίθου δεν λογαριάζουμε, υπάρχει μια ανάλυση στο βιβλίο μου, αλλά δεν βάζω τους νεκρούς και τους αγνωμένους που είναι κατά τη διάρκεια του δεκαημέρου πάνω στο μεταδάκτυλο, διότι και εκεί δεν έχουμε και τόσα πολλά στοιχεία. Όμως μέσα στο χώρο της 6ης Αυγούστου στη Λάπηθο στον Καραβάνη, 2-3 ημέρες πριν, που ήταν η πίεση των τουρκικών στρατευμάτων, έχω γύρω στους 170 νεκρούς. Η Δε Λάπηθος και ο Καραβάς σαν κοινότητες, σαν δήμοι, η μία κοινότητα της Λαπίθου μετρά 95 νεκρούς και αγνωμένους και 54 ο Καραβάς. Μια συγκλονιστική ιστορία η οποία καταγράφεται στη Λάπηθο είναι και αυτή της κυρά Φροσύνης με τους 12 στρατιώτες. Ναι, ήταν πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση. Όταν είχε μπλακώσει το κακό και ξεκαθάριζε την κατάσταση και είχε μεσημέρι της 6ης Αυγούστου και μετά οι υπερασπιστές δεν είχαν πλέον άλλη επιλογή. Το προσπαθούσαν να διαφύγουν από το παραλιακό μέτωπο, όπου έγινε το παραλιακό μέτωπο της Ερκούδης στην Λαπίθο. Από τον Καραβάν είχαν καταφέρει οι περισσότεροι να διαφύγει προς την Λαπίθο και τελικά όλοι εκεί μαζί προσπάθησαν να διαφύγουν από το παραλιακό μέτωπο. Δυστυχώς εκεί έγινε κάτι το ανέλπιστο. Δεν έφτανε που οι Τούρκοι κατεύθυναν να περάσουν από τον Καραβάν προς τη Λάπηθο και από τον Βουλόν προς τη θάλασσα. Όταν είδαν τους διαφεύγοντες, αντί να τους αφήσουν να διαφύγουν προς την. Η μόνη σωτηρία διαφυγής ήταν η πλευρά της Βασίλειας. Χρησιμοποίησαν αμφίβιες δυνάμεις και έκαναν απόβαση ξανά στην Αερκώτηση, στον παραλιακό μέτωπο της Αερκώτησης. Έστησαν ενέδρες και από τις ενέδρες αυτές χάθησαν πάρα πολλοί στρατιώτες οι οποίοι διέφευγαν. Όμως κάποιοι μέσα στον πυρήνα του δεν μπόρεσαν να διαφύγουν ούτε καν να πάνε στον παραλιακό μέτωπο. Μεταξύ αυτών ήταν και 12 στρατιώτες. Οι 9 ήταν του 286 μηχανοκίνητου τάγματος πεζικού και οι 3 ήταν του 256.
Αυτοί οι στρατιώτες είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή του Δημαρχείου της Λαμπίθου, είναι κέντρο ακριβώς της κοινότητος, και μέχρι το βράδυ όταν κατάφεραν να ακριβθούν μέσα στους λιμονόκηπους, έπρεπε κάτι να κάνουν. Έβλεπαν την πίεση των τουρκικών στρατηγμάτων, τις εκχαδριστικές επιχειρήσεις να είναι εν όψη. Έβλεπαν ακόμα και έβλεπαν τις δολοφονίες των κατοίκων, διότι οι Τούρκοι δολοφόνησαν πάρα πολλούς κατοίκους. Παρόλο ότι είχαν μείνει εγκλωβισμένοι, την επομένη και μεθεπομένη τους εμάζεψαν σιγά σιγά, τόσο στον Καραβάσο και αυτό σκότωσαν εγκλωβισμένοι. Μέχρι και τετραμελή οικογένεια σκότωσαν στη Λάπιθο. Αυτοί οι στρατιώτες προσπάθησαν να βρουν σωτηρία σε μια γυναίκα, ήταν η μαγαριστή Ευφροσύνη Προεστού. Το σπίτι της ήταν πολύ δίπλα στην Δημαρχία της Λαμπίδου και εκεί στην περιοχή των λιμονόκηπων που είχαν παγιδευτεί αυτοί οι 12 στρατιώτες. Εκεί η Αφροσύνη δυστυχώς είσαστε πολύ, λέει τους τι να σας κάνω, περιμένετε να σκεφτούμε, να κάνουμε, να δούμε μια λύση, αλλά οι Τούρκοι είναι απ' έξω. Από στιγμή σε στιγμή κινδυνεύεται. Να μείνετε στο σπίτι δεν γίνεται, πρέπει κάτι να σκεφτώ, πρέπει κάτι να κάνω. Ήδη δεν μπορούσαν, ήταν όλοι ξένοι τα παιδιά, ήταν όλοι ξένοι, κανένας δεν ήταν από την περιοχή μας. Άγνωστα τα μέρη για αυτούς. Οπότε η κυρία Φροσύνη στο τέλος επενοήσε ένα σχέδιο και του λέει: έχει ένα λαγούμι, είναι υγρό, είναι δύσκολο το λαγούμι, όμως είναι και πολύ δύσκολο να εντοπιστεί, διότι έχει μπροστά βάτους και είναι χόρτα, άγρια χόρτα και το στόμα είναι κλειστό. Να σας βάλω εκεί μέσα, αναλαμβάνω να σας φροντίσω, αναλαμβάνω να σας συντηρήσω στη ζωή μέχρι να δούμε, κάποιες μέρες μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Και έτσι οι στρατιώτες είχαν την καλή τύχη να δώσουν πάνω στην κυρία Φροσύνη. Τους εδιοχέτευσε μες στο λαγούμι, περάσαν οι πρώτες δύσκολες μέρες. Όμως σιγά σιγά οι Τούρκοι ήταν και πολύ κοντά στον αστυνομικό σταθμό της Λαμπίθου αυτός ο χώρος. Οπότε οι Τούρκοι έκαναν από εκεί, συντόνιζαν τις καθαριστικές τους επιχειρήσεις. Και κάποιες πληροφορίες, κάποιες παρακολουθήσεις σιγά σιγά στις 14 Σεπτεμβρίου νομίζω είχαν εντοπιστεί. Έγινε εκείνος με τον τρόπο που είχαν εντοπιστεί, τους παρακολουθούσαν, τους εντόπισαν, τους επαγίδευσαν και ακολούθησαν αυτά τα μεγάλα βασανιστήρια, τα πολλά βασανιστήρια που υπέστησαν τόσο η κυρία Φροσύνη όσο και οι 12 στρατιώτες. Οι 10 στρατιώτες αξίζει να σημειωθεί ότι συνελήφθησαν μετά από μάχη. Κάποιοι συνελήφθησαν και τραυματισμένοι. Τρεις όμως, εκ των υστέρων, δεν συνελήφθησαν στην πρώτη φάση, συνελήφθησαν σε κάποια άλλη φάση. Ένα-δύο μέρες ύστερότερα, ένας από αυτούς κατάφερε μάλιστα να μην συλληφθεί καθόλου και να διαφύγει μέσω του μεταδακτήλου να πάει μέχρι τον Αστρομερίδη και από τον Αστρομερίδη να πάει στην γενέτερα του που είναι ο Άγρος. Οι υπόλοιποι υπέστησαν τα πάντινα, είναι η κυρία Φροσύνη, αφάνταστες ταλαιπωρίες και βασανιστήρια και γλίτωσαν από του χάρου τα δόντια την τελευταία στιγμή. Ήταν πολύ συγκινητική η ιστορία αυτή με τον 12 στρατιώτη. Πίσω νεκροί, μένουν πίσω αγνοούμενοι. Ναι. Την επομένη ήταν η μέρα της περισυλλογής των νεκρών. Δυστυχώς οι δικοί μας οι νεκροί που ήταν διασπαρμένοι στα σπίτια, οι ηλικιωμένοι του Καραβάκη, δηλαδή ως επιτοπλίστο, αυτοί τα άφησαν σιγά σιγά και μετά από αρκετές μέρες από συνεργεία ταφής τα οποία είχαν οργανώσει οι Τούρκοι από εγκλωβισμένους, άλλους εγκλωβισμένους. Στον Καραβάκη είχαν βάλει ένα συνεργείο με τον Νίκο Οδηγενή. Στη Λάμπη είχαν βάλει τρία συνεργεία. Δύο συνεργεία με άντρες και ένα συνεργείο με άντρες και γυναίκες. Δύο γυναίκες, μία ήταν η θεία μου. Εκείνο το συνεργείο με γυναίκες ήταν πολύ συγκλονιστικό. Δεν έθαβαν νεκρούς. Τα άλλα συνεργεία όμως πηγαίναν μαζί με συνοδεία με τους Τούρκους, μπαίναν στα σπίτια και έβρισκαν τους νεκρούς που ήταν της προηγούμενης εβδομάδας, τους έβγαζαν σιγά σιγά έξω και κυρίως τους έθαβαν στο χώρο εκεί, μέσα στις αυλάες τους, μέσα στα περιβόλια τους, ήταν σε κατάσταση αποσύνθεσης και δεν μπορούσαν. Όλες αυτές οι μαρτυρίες είναι αυθεντικές και δυστυχώς ένας που τις διαβάζει είναι αληθής κατά 100%. Είναι αυθεντικές μαρτυρίες των εγκλωβισμένων, δηλαδή του κ. Καραβά.